ζήτησα από έναν ειδικό να βγει να μας ενημερώσει αν ο Τζούριτς είναι ο κορυφαίος Έλληνας αλητής στο βόλιο όλων των εποχών. Ναι. Όλων των εποχών. Ναι. Και δεν βγαίνει κανείς. Αν ήταν για τον Ηρακλή, θα βγει ο Γιώργος Μαντζιώκης πρώτος. Ναι. Πρώτος θα βγει. Τώρα δεν βγαίνει να μας πει αν ο Τζούριτς. Ποιος να βγει. Ο Γιώργος Μαντζιώκης που είναι πιο εξειδικευμένος. Και έχει μεγάλη 2-11. Εμπειρία. Μπορούμε να το κάνουμε μια συμβολιά και για τον μπάσκετ παράλληλα. Έχει κρουμπάλι εκεί. Έχει κρουμπάλι εκεί, δεν αλλάζει. Και καρφώνει σίγουρα να υποθέσω. Καρφώνει όντα στην μπασκέτα. Ε, βέβαια. Δεν θα έχει παίξει μπάσκετ, δεν θα ξέρει λίγο. Και μπλόκανε. Ναι. Δεν θα ξέρει λίγο μπάσκετ. Ε, πόσο λεφτή το ίδιο, τι δεν έτσι, είναι. Έτσι, μπράβο. Αυτό που δεν αναφέραμε για το βόλι τώρα στα σοβαρά είναι ότι πριν από λίγο οριστικοποιήθηκε η παραμονή και τον Τακουρίδη Κωνσταντινίδη Σακόγλου. Ναι, είναι ο κορμός της ομάδας. Είναι αυτό που σου είπα στην αρχή όταν έγινε η κουβέντα για το έφυγε ο Πελεκούδας, έφυγε ο ένας, έφυγε ο άλλος. Τα ρόστερ κρίνονται όταν ολοκληρωθούν. Όχι ποιος έφυγε, ποιος έμεινε, τι έγινε, τι δεν έγινε. Χθες το πρωί η Μπινελίκη για τον Κουμεντάκη, το βράδυ αποθέωση για τον Τζούριτς. Ασόβαρα πράγματα. Εντάξει, γιατί σοβαρά. Ασόβαρα είναι, ρε φίλε. Ο αθλητισμός. Περίμενε να γίνει η ομάδα. Περίμενε. Όταν χάνεις παίκτη τον Ολυμπιακό, υπάρχει μια στεναχώρια. Ωραία, μπορεί να χάνω εγώ παίκτη οπουδήποτε και να είναι επιλογή μου να τον χάσω. Ε, τώρα λίγο. Τι. Υπερβάλλεις λίγο, εντάξει. Εσύ. Επιλογή σου τώρα. Υπάρχει ενδεχόμενο. Το Κουμεντάκι μπορεί όχι. Τον Πελεκούδα μπορεί ναι. Α, και ο Κουμεντάκης είναι διαγώνιος. Δηλαδή μπορεί να βρω ξένο. Ακραίος. Ακραίος, συγγνώμη. Μπορεί να βρω ξένο καλύτερο του. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν μπορώ. Και καλύπτω τη θέση του διαγώνιου με Έλληνα. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό, εννοείται. Έχω περισσότερους ξένους. Αφού στο διαγώνιο παραδοσιακά αναγκάζει να πάρει ξένο, πρώτο διαγώνιο. Τώρα έχω και μια θέση παραπάνω. Μπορώ να τα ρίξω στο κεντρικό. Π.χ. που είχα μια δυναμία πέρσι. Ρε το βόλεϊ, ρε τι γίνεται. Η ΑΕΚ λέει παίρνει τον Καρά. Και η ΑΕΚ μπαίνει και το ψηλό παλεύει. Βρε, ας γίνει πρωτάθλημα. Αλλά θα το διαλύσουν βέβαια άμα μπουν όλοι. Στις Κερκίδες. Ναι, βέβαια. Εμείς προλάβαμε να κάνουμε ένα κορμό βολεϊμπολικό που πηγαίνουν. 1.500 άτομα πηγαίνουν και βλέπουν την ομάδα. Καλό είναι αυτό. Προτάσεις για το πού μπορεί να γίνει το επόμενο Final Four του Κύπρου του Βόλη. Κοίτα, στη Νότιο Κορέα. Η Πορτογαλική Γουινέα είναι μια επιλογή. Η ομάδα Βόλη λοιπόν είναι στην επικαιρότητα, μια και υπάρχει αυτή πολύ μεγάλη μεταγραφή χθες το βράδυ του Τζούριτς. Ενός Έλληνα αθλητή ο οποίος σε ομαδικό επίπεδο έχει φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, πολύ δύσκολο πράγμα για τα μεγάλα αθλήματα, το να υπάρχουν ξέρω εγώ ιταλικές ομάδες να εμπιστεύονται Έλληνα διαγώνιο και να έχουν πορεία προς την κορυφή της Ευρώπης και να παίζουν σε Final Four και τα λοιπά και τα λοιπά. Σπουδαία κίνηση για τον ΠΑΟΚ. Στο Βόλιο βεβαίως υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός. Κινήσεις γίνονται από όλες τις ομάδες. Ο Παναθηναϊκός που έχει πλέον τον Γιαννακόπουλο προσπαθεί εκείνος να ενισχυθεί. Πάμε μάλλον για το κορυφαίο πρωτάθλημα των τελευταίων πολλών ετών στο βόλεϊ. Στο ποδόσφαιρο. Περιμένουμε, ρε φίλε. Περιμένουμε. Ήρθε ο Χατσερίδης. Ήρθε ο Χατσερίδης εδώ. Να γνωριστεί. Είδε την πόλη. Σε σχέση με το Κίεβο, εννοείται ότι είμαστε 700 φορές καλύτερη πόλη. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Εκτός από τις γυναίκες. Όχι, και οι γυναίκες καλοί είμαστε. Το Κίεβο δεν ήταν κάτι συγκλονιστικό. Σε σχέση με το Λβίβ, δηλαδή, τι έχεις να πεις. Για την πόλη. Για την Κόμενες, άσε την πόλη. Μπορείς να κάνεις μια άδεια από τη Φρόσο. Άκουσα μια, ναι, άκουσα μια, μια άποψη. Ναι. Ότι όταν πήγαμε εμείς, λείπανε. Λείπανε, ήταν στη. Ναι, όντως είχαμε ένα πρόβλημα. Αλλά γενικά το Κίεβο είναι 10 φορές χειρότερο από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, όμως βγαίνεις έξω να φας μια μακαρονάδα και παίρνεις 3 ευρώ. Ο Χατσερίδης πραγματικά είναι το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτεί για τη μακαρονάδα. Και στο φινάλε έκανα μια μακαρονάδα εγώ χθες, παιδιά. Ενώ εγώ. Ναι, έκανα μια μακαρονάδα χθες. Πόσο κόστησε? 1,10 το λιγκουίνι το μπαρίλα. Μια σάλτσα βιολογική, ξέρω εγώ, 1 ευρώ, 1,70, 1,80 πόσο ήταν. Λίγο μπέικον, φρέσκο μανιτάρι, μου βγήκε 6 ευρώ.
Ακριβή είναι. 6 ευρώ όμως, φίλε, ολόκληρος πάκος. Και τις έρβες και μόνος. Και τις έρβες και μόνος μου και έβαλα και όσο κεφαλοτήρι ήθελα με τους μίζερους που μου φέρνουν δύο κουταλιές. Ενώ στον Αβώνα, κάνουμε και διαφήμιση τώρα, αλλά δεν πειράζει, είναι εξακουστό τον Αβώνα και το Μακεδονία Παλάς, το καλύτερο ξενοδοχείο, πρόεδρε. Ναι, τι ξενοδοχεία άλλα αυτή που έχεις κάνει, πρόεδρε. Εκεί είναι όλα τέλεια. Περιβάλλον, θάλασσα, στο παραλία. Στο Μακεδονία Παλάς φάγαμε το καλύτερο κρυθαράκι της ιστορίας του κρυθαρακίου. Με κοκκινιστό, ναι, άστο φίλε. Στον Αβώνα. Ναι, ναι, πήγαμε για, για εκείνο που είχα κάνει τη συνέντευξη που είχα κάνει με τα Μάξη. Που μου είχαν πάρει τότε που είπα θα πάτε αυτό και έγινε μετά το μαγκάλι. Ναι. Έφαγα εκεί με τη συνάδελφο και ήταν το καλύτερο κρυθαράκι με κοκκινιστό που έχω φάει στη ζωή μου. Μάλιστα. Λοιπόν, ποδόσφαιρο έχουμε, βόλι βεβαίως έχουμε, μπάσκετ έχουμε. Λίγο πριν το Μουντιάλ βρισκόμαστε, διάφορα μεταγραφικά θέματα. Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα έχουμε βεβαίως και τα δυσάρεστα της ημέρας, όπως είπαμε και νωρίς. Έφυγε από την ζωή ο Βασίλης Βουρτζούμης. Συλληπιτήρια. Ο μάνατζερ της Καϊάρης για χρόνια. Είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας και δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Έχουμε πολλά και διάφορα και 25 πήγε η ώρα. Ακούτε ΠΑΟΚ 24 εδώ στο Λίμπερο. Είναι φανερό ότι ποδοσφαιρικά ο ΠΑΟΚ πρέπει, είναι υποχρεωμένος να ασχολείται πλέον και με άλλες εναλλακτικές λύσεις πέρα από τους βασικούς του στόχους που καθυστερούν να απαντήσουν. Στην επίθεση υπάρχει και ένα θέμα χρονικό, υπάρχει μια βιασύνη, ίσως είναι και πιο πολλές οι ανάγκες, ίσως ο ΠΑΟΚ πάρει δύο παίχτες, ίσως πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσει παίχτη και να είναι μαζί με την ομάδα στην προετοιμασία για τους γνωστούς λόγους που αφορούν και τον Πρίγιοβιτς. Γι' αυτό υπάρχουν και άλλες βλέψεις, γι' αυτό υπάρχουν και πιο νεαροί ποδοσφαιριστές, σαφώς πιο γρήγοροι, πιο περιφερειακοί παίχτες, έτσι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία λείπουν από τον ΠΑΟΚ. Ένας από αυτούς είναι και ο Τσούμπακ Πομ, τον οποίο τον έχετε δει και μέσα το ΠΑΟΚ 24. Παίχτης που ανήκει στην Arsenal, έχει παίξει ιδανικό σε αρκετές αγγλικές ομάδες, αλλά και Citroën. Στο δεύτερο μισό ήταν στην Citroën και έβαλε πολλά γκολ στα play-off από ό,τι είδα. Στα play-out, τι παίζανε αυτοί. Όχι, εκεί, play-off. Play-off. Για την Ευρώπη έπαιζε η Citroën. Ναι. Είναι δείγμα του ότι βεβαίως ο ΠΑΟΚ ψάχνεται και πρέπει να ψαχθεί και με άλλες περιπτώσεις, σαφώς. Δεν μπορεί να είναι ένας μόνο στόχος και ειδικά όταν καθυστερεί τόσο πολύ, εντάξει δεν γίνεται να περιμένει ο ΠΑΟΚ τον οποιοδήποτε 20-25 μέρες και να μην κοιτάει σε άλλες λύσεις και να μην δίνει και τελικές προθεσμίες. Υπάρχει θέμα του Τσίμιροτ που κάνει μεγάλη εντύπωση. Γιατί σαφώς μας απασχολεί αυτό? Εντάξει, όταν φεύγει ένας παίχτης με ένα χ ποσό και σε 5 μήνες το χ γίνεται 3 χ. Δεν θα πάρουμε 30% μεταπόληση. Δεν μπήκε ποσοστό μεταπόληση. Δεν μπήκε ποσοστό μεταπόληση. Συνειδητά νομίζω δεν μπήκε. Γιατί συνειδητά λες εσύ? Δεν κρίνω, λέω τι συνέβη. Για να είναι το ποσό που θα αποκομίσει ο ΠΑΟΚ λίγο πιο αυξημένο, στο πούμε. Πόσα λεφτά έδωσε ο ΠΑΟΚ για τον Τζίμερ όταν τον έχει 1,5 χρόνο στη δούλεψή του? 2,5, συγγνώμη. Στον ποδοσφαιριστή. Ναι. Αγορά 1,1. Συμβόλαιο 400.000. Επί 2,5. Έτσι όπως το θέτεις είναι πολλά τα λεφτά. Άρα έδωσε παραπάνω λεφτά από αυτά που πήρε. Και αν πουληθεί το αν πουληθεί. Πήρε παραπάνω από αυτά που έδωσε στην ομάδα της Βοσνίας. Ναι, υπάρχει και το συμβόλαιο του παίκτη. Πληρώνει λεφτά και αυτά. Ωραία. Για την τσάμπα θα παίζει. Ναι, εννοείται. Άρα λοιπόν, 2,5 κόστησε, 2,5 τον πούλησα και αν πουληθεί τώρα στην Αραχλή, ναι, με 8 εκατομμύρια πάω και θα πάρει ευρώ. Ναι. Εντάξει, να ξέρει, να ξέρουμε τι γίνεται. Και δεν αντικαταστάθηκε. Κατάφερε ο προπονητής να καλύψει το κενό του. Αυτό είναι το πολύ βασικό, έτσι. Ε, καλά. Γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι ο προπονητής πήρε μια ομάδα τον Αύγουστο που παρέπε. Σε όλα τα επίπεδα. Η ίδια ομάδα ήταν, έτσι. Ναι. Και τον Φεβρουάριο, Μάρτιο, ξέρω εγώ, η ομάδα πετούσε. Και για τον Τζίμιρο, εντάξει, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές εκείνο το διάστημα,
Δεν είναι ότι επειδή ο ΠΑΟΚ συνέχισε να κερδίζει, δεν φάνηκε το κενό του Τσίμηρωτ, αλλά δεν υπήρχε Τσίμηρωτ. Δεν είναι αυτό ακριβώς. Καλύφθηκε εκ των έσω το κενό του Τσίμηρωτ και κατάφερε η ομάδα να κερδίζει. Ο στόχος λοιπόν που θα πρέπει να έχουμε αυτή τη στιγμή όλοι όσοι είμαστε γύρω από τον ΠΑΟΚ είναι να πείσουμε ότι ο Κλουτσέσκου πρέπει να έχει τις πιο ευνοϊκές συνθήκες δουλειάς και όχι τέλος πάντων να του μπαίνουν τέτοια εμπόδια που δυσκολεύουν τη δουλειά του. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πλέον σημαντικό να έρθει ο Σαββίδης για να δομολογηθούν οι εξελίξεις. Είναι για αστείο, το διαβάζω δεξιά-αριστερά. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έρθει ο Λουτσέσκου για να δομολογηθούν. Ο Σαββίδης, δε φίλε. Μπορεί να μιλήσει ανά πάσα στιγμή με την ομάδα. Δηλαδή, αν ο Λουτσέσκου πει: θέλω αυτό εδώ, τον καλέσει στο Skype ή στο τηλέφωνο και πει: πρέπει να τρέξουμε αυτό. Ωραία, αποφασίσαμε αυτό. Θα γίνει. Δεν χρειάζεται να είναι εδώ ο Σαββίδης. Εντάξει. Άλλο τώρα η επαφή προσωπική, η τέτα-τέτ έχει μία άβρα διαφορετική. Από εκεί και πέρα, δεν είναι αυτό το ότι έρχεται ο Σαββίδης και παίρνουν αποφάσεις. Τι αποφάσεις παίρνουν, αφού περιμένουμε τον άλλο να απαντήσει, αν θέλει ή δεν θέλει, τον Βέρμπλουμ. Θα έρθει ο Σαββίδης εδώ και θα απαντήσει ο Βέρμπλουμ. Τέλος πάντων. Έχουμε και την ομάδα μπάσκετ. Ναι, πριν από λίγο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τα συλληπιτήρια για τον θάνατο του Βασίλη Βουρτζούμη. Έχουμε συνεντεύξεις. Είπαμε, είναι το θέμα του βόλεϊ, η μεγάλη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, γενικά η εξελίξη στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Και θα ξεκινήσουμε όμως με ποδόσφαιρο, σε πολύ λίγο από τώρα, με μια πρώτη συζήτηση που αφορά την ομάδα. Έχετε στον ταξίδι πάρα πολλά μηνύματα, ας δούμε μερικά, να μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, εδώ ο φίλος γράφει, σε περίπτωση που κλείσουν Βέρμπλουμ, Πούκη σε διάστημα που δεν είναι έτοιμοι για το μάτς των προκριματικών, δεν θα πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για την τιμωρία τους. Δεν καταλαβαίνω. Όλες κάνω τι παίχτης είναι, που είναι στις περιπτώσεις που μελετούν στον ΠΑΟΚ παίκτων για την επίθεση. Για το Λβίβ γράφει φίλος, ήταν τρομακτικό. Αυτό που συνέβαινε ήταν τρομακτικό. Πώς δεν τα κάναμε σε καμιά κολόνα περπατώντας. Εγώ νομίζω πήγα να τρακάω μια κολόνα περπατώντας. Το που το σκέφτομαι. Ο άλλος ο φίλος για το βόλι, αφού πήραμε το Χιμένες, τι να τον κάνουμε τον Κουμεντάκη. Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Τον πήραμε το Χιμένες γιατί το έχασε. Δεν έχει ανακοινωθεί. Και με Έλληνα διαγώνιο και Πασαδόρο έχεις την επιλογή να πάρεις μεγάλο παίχτη ξένο. Τι να τον κάνω τον Μπελεκούδα. Εννοείται ότι θα πάρει και τον Φιλίπποφ. Ο Φιλίπποφ είναι Έλληνας. Ναι. Και άρα θα έχει επιλογή ξένους για κεντρικούς. Και ο... Είναι από την προηγούμενη εκπομπή αυτό, αλλά στέλνουν courier στον Ασλαμά. Διάβασε πώς τον στείλανε. Μαρία Ασλάνη. Είχα συμμαθήτρια Μαρία Ασλάνη. Εντάξει, μίλησε στο Gay Pride, τι ήταν. Ο άλλο να πήγε καλά έκανε, αν μίλησε είπα. Ο Γιάννης ο Παρασκευέτης μας ενημερώνει ότι ο Τζούριτς διαβάζει τι γράφεται για αυτόν, τι έγραψαν και κάτω και θέλει να τους και όλους. Καλά Γιάννη, το τι θέλει όταν το κάνει, πες μας. Μάλιστα. Πάμε. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε και με ποδόσφαιρο και με βόλι στο πρώτο διάστημα της εκπομπής. Επιστρέφουμε 3η 12 Ιουνίου, μία παρά, εδώ στον Λίμπερο και στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Όπως φαίνεται η μέρα θα και η εκπομπή θα είναι γύρω από το ποδόσφαιρο αλλά και από το βόλι. Με ποδόσφαιρο θα ξεκινήσουμε. Με ό,τι συμβαίνει ρεπορταζιακά, αλλά και μια συζήτηση που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Νομίζω την Παρασκευή κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα με τον κύριο Ζιώγα, τον ενεργοφυσιολόγο, πώς το είπε εσύ, αναλυτής επιδόσεων, πώς το είπαμε. Ναι, ναι. Επιστήμη πλέον. Εξειδικευμένη. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, φίλε. Τι έχουμε όλο ξανά. Το ποδόσφαιρο είναι πλέον, ο προπονητής καλείται να είναι διαχειριστής των εικόνων που προσφέρουν τα προγράμματα. Α, πάμε σε κάτι που επίσης έχει μεγάλη αξία η συνεργασία του προπονητή με τον συνεργάτη του,
όπως είναι ο Γιώργος Σκιαθίτης, ο προπονητής θεματοφυλάκων του ΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι, πώς είμαστε? Καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Όλα καλά? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Ξεκουράζεστε να φανταστώ, Μέχρι προχθές δεν μπορώ να το πω, γιατί βρισκόμουν στο εξωτερικό για λόγους εκπαιδευτικούς όσον αφορά το ρόλο μου. Τώρα βρίσκομαι καθοδόν προς μια εβδομάδα ξεκούραση και χαλάρωση πριν να ξαναξεκινήσουμε για την νέα χρονιά. Αυτό είναι. Τόσο έχουμε όλοι, έτσι όπως μας τα έκανε η UEFA, με 6 μέρες διακοπές μείναμε όλο το καλοκαίρι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον επιμορφωτικούς σε σεμινάρια στην Ευρώπη, εξειδικευμένα για τη θέση του προπονητήματοφυλάκων. Ναι, υπάρχουν στην Ευρώπη τέτοια συνέδρια, σεμινάρια σε σχέση με την εκπαίδευση των προπονητών των τερματοφυλάκων, στα οποία είτε συμμετέχεις ως παρατηρητής, είτε συμμετέχεις ως ομιλητής. Υπάρχουν συνήθως στις πιο ποδοσφαιρικά προηγμένες χώρες τέτοια σεμινάρια, τα οποία είχα τη δυνατότητα φέτος να μπορέσω να παρακολουθήσω. Μάλιστα. Πείτε μας λίγο για αυτή την χρονιά και πιο πολύ για τη δική σας σχέση με τους goalkeeper του ΠΑΟΚ, που είναι πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδου. Είναι μια ομάδα τερματοφυλάκων πάρα πολύ καλή. Πώς κύλησε αυτή η χρονιά? Νομίζω ότι ανθρώπινα έχετε αναπτύξει πολύ ισχυρές σχέσεις, έτσι, πέρα από την όποια επαγγελματική ενασχόληση. Ναι, ισχύει αυτό σίγουρα. Είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι, άνθρωποι που συνυπάρχουμε σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Προσπαθήσαμε και δημιουργήσαμε πραγματικά μια μικρή οικογένεια μέσα στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, γιατί όπως θα είχατε και τη χαρά να παρακολουθήσετε και προχθές την πρώτη προβολή του βίντεο, ναι, τον τελικό, νομίζω το παρατήρησατε όλοι, ότι η ομάδα πράγματι είναι μια μεγάλη οικογένεια. Σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια, ναι, είμαστε εμείς μια μικρότερη όσον αφορά τον αριθμό, και όπως λίγο πολύ θα γνωρίζετε, και μια ιδιαίτερη οικογένεια, γιατί σίγουρα ήταν ο τερματοφύλακας. Εκεί θα πάμε, ναι. Μια κατηγορία από μόνοι μας. Λίγο. Γιατί το λένε αυτό? Είστε ιδιαίτεροι άνθρωποι? Είστε μοναχικοί? Είναι αυτή η θέση που... Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η θέση από μόνη της δημιουργεί μια έτσι μοναχικότητα, έτσι, μια μοναδικότητα, εγώ θα τη χαρακτήριζα. Είμαστε από το ρόλο μας ο άνθρωπος που πρέπει να υπηρετήσει την ομάδα, αλλά και να περασπιστεί στην πιο κρίσιμη στιγμή, στην αδύναμη στιγμή της κάθε ομάδας. Νομίζω ότι οι τερματοφύλακες και οι τερματοφύλακες ειδικά υψηλού επίπεδου είναι άνθρωποι συναισθηματικοί, οι οποίοι μπορούν να συνδεθούν ξεκάθαρα με αυτό, με αυτό το κομμάτι της υπεράσπισης και της δύναμης που πρέπει να δώσουν στην ομάδα. Και όταν συναντιόμαστε, όπως καταλαβαίνετε, καθημερινά 5 άνθρωποι με τέτοια χαρακτηριστικά μαζί, όπως και να είναι, περνάμε και την καθημερινότητά μας ανάλογα. Δηλαδή, πέρα από τη δουλειά στο γήπεδο, στην τεχνική, οπουδήποτε, δουλεύετε πολύ και στο κομμάτι της ψυχολογίας, στο κομμάτι της επαφής? Είναι άλλη μια προπόνηση αυτή? Κοιτάξτε να πείτε, όσον αφορά, και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω λίγο έτσι και πιο συγκεκριμένα. Όταν μιλάμε για έναν τερματοφύλακα που βρίσκεται στο επίπεδο του ΠΑΟΚ, ο τερματοφύλακας αυτός είναι σχεδόν άρτια καταρτισμένος σε σχέση με τεχνικά θέματα, έτσι. Mm-hmm. Έχει μια πάρα πολύ καλή υποδομή φυσικής κατάστασης. Οπότε εκεί πέρα κυρίως πρέπει εμείς να διατηρήσουμε να συμπληρώσουμε κάποια πράγματα, ίσως κάποιες αδυναμίες που πάντα θα υπάρχουν, ας πούμε, σε όλους μας. Αλλά από εκεί πέρα το κυρίως κομμάτι που δουλεύουμε, το κομμάτι το τακτικό όσον αφορά τη σύνδεση με την ομάδα, το οποίο αυτό το κάνουμε στη συνεργασία και με τον κύριο Λουτσέσκο και με τους βοηθούς, τον κύριο Μπάτση και τον κύριο Λόγκο. Το κομμάτι της φυσικής κατάστασης επίσης το δουλεύουμε στη συνεργασία με τους γυμναστές, με τον κύριο Τσονάγια και τον κύριο Καναρά. Από εκεί και πέρα βέβαια το κομμάτι το ψυχοπνευματικό είναι ένα κομμάτι που είναι το αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο και μαζί και για τον καθένα ξεχωριστά με τις δικές του ιδιαιτερότητες, προκειμένου να μπορούν όλοι να ανταπεξέλθουν στο υψηλότερο επίπεδο που μπορεί ο καθένας για τον εαυτό του και στο σύνολο όλοι μας για την ομάδα.
Κύριε Σχιαθίτη, πείτε μας από μια κουβέντα για τα τέσσερα παιδιά με τα οποία συνεργάζεστε καθημερινά, όπως εσείς τους ζείτε και ως χαρακτήρες. Εντάξει, εμείς τους βλέπουμε στο γήπεδο, τους ζείτε καθημερινά. Πρώτα για τον Πασχαλάκη, που ήταν σαφώς αποκάλυψη της χρονιάς και φάνηκε να κάνει τρομερά βήματα προόδου εντός ΠΑΟΚ. Ναι, ο Αλέξανδρος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως. Είναι ένας θεματοφύλακας με πάρα πολλές δυνατότητες σωματικά, με πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Αυτό που προσπαθήσαμε λοιπόν να εντάξουμε ήταν τον Αλέξανδρο στο γκρουπ, στο σύνολο της ομάδας, στο να μπορέσει να υπηρετήσει τις ανάγκες της ομάδας σε σχέση με τη δημιουργία παιχνιδιού, σχέση με την προετοιμασία, στις καταστάσεις αντεπίθεσης στις οποίες πρέπει ένας θεματοφύλακας να έχει την προνοητικότητα, να διαβάζει το παιχνίδι, να έχει μια πιο επιθετική στάση προκειμένου να προσωπήσει τον κίνδυνο πριν φτάσει η αντίπαλη ομάδα στην περιοχή. Ναι. Οπότε με τον Αλέξανδρο δουλέψαμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, το τακτικό κομμάτι, το κομμάτι της δημιουργίας παιχνιδιού, το κομμάτι των μεταβιβάσεων, γιατί δεν κλήθηκε προηγουμένα σε ομάδες που αγωνιζόταν να είναι τόσο πολύ συμμετοχικός με την ομάδα. Και σαφώς, όταν μιλάμε για τα θεματοφύλακα του ΠΑΟΚ, το κομμάτι της απόλυτης συγκέντρωσης, της ψυχολογικής προετοιμασίας για το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, γιατί όταν έρχεται ο κίνδυνος λίγες φορές, αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι, το κομμάτι του να είσαι απόλυτα 100% συγκεντρωμένος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Κατανοητό. Να κάνω εγώ μια ερώτηση για τον Πασχαλάκη, γιατί θα πω την αλήθεια, δεν ήμουν φανατικός της αποκτήσης του το περασμένο καλοκαίρι, γιατί θεωρούσα ότι ο Μάριος Χιαμπάνης δεν θα έχει τον χώρο που χρειάζεται για να βρει και ο προπονητής έναν τρόπο να τον εκμεταλλευτεί και να τον εξελίξει. Γιατί θεωρείται και πιστεύω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια, στη θέση του θεματοφύλακα. Είναι δική μου η εντύπωση, ή το νούμερο ένα στοιχείο του Πασχαλάκη είναι η δίψα να διακριθεί? Γιατί, κακά τα ψέματα, είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι μικρό σε ηλικία, αλλά ο τρόπος που μπήκε μέσα στην ομάδα, εμένα μου έδειξε προσωπικά ότι το θέλει πάρα πολύ. Είναι έτσι ή δεν είναι? Ναι, καταρχήν αυτό που μου λέτε για την ηλικία, πράγματι, όταν στον πρώτο καιρό που ήρθε στην ομάδα και γνωρίστηκε με τα παιδιά, πολλοί αδυνατούσαν να πιστέψουν ότι είναι 28 στα 29, έτσι. Δηλαδή με την γέννη συνολική του συμπεριφορά, με την ενέργεια που είχε στην καθημερινότητά του, αλλά και με την εμφάνιση του και το παρουσιαστικό του, δεν παραπέμπει την ηλικία του, φαίνεται έτσι και λίγο μικρότερος. Όλοι νομίζουν ότι είναι μικρότερος. Εγώ θα πω ότι ο Αλέξανδρος είναι ένας τερματοφύλακας με δίψα 18χρονο, 19χρονο. Έχει περάσει πάρα πολλά, έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολο δρόμο. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για τον Μάριο που αναφέρατε προηγουμένως, ο οποίος βρέθηκε από μικρός σε ένα κλίμα πρώτης ομάδας με δημιουργία υψηλών προοπτικών, τις οποίες θα επιβεβαιώσω μέχρι σήμερα που μιλάμε ότι τις έχει. Γιατί μην ξεχνάτε, υπήρξε έκτοξη τερματοφύλακα στο Λεβαδιακό. Άργησε πολύ να αγωνιστεί. Πέρασε δηλαδή το σχολείο του ποδοσφαίρου που περνάει με τον πιο δύσκολο τρόπο ο τερματοφύλακας. Και νομίζω όλο αυτό τώρα πρέπει να τον κάνει να αισθάνεται δικαιωμένο. Γιατί άξιζε να το ζήσει και εύχομαι να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό. Έχουμε τον Ρέι, έναν Αργεντινό, πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Ξεκινάει βασικός, κάπου χάνει τη θέση του. Δύσκολη χρονιά για τον Ρέι, έτσι. Και εκεί προφανώς ειδική διαχείριση. Ναι, με τον Ροντρίγκο υπήρξε διαχείριση από την αρχή της χρονιάς, από τη στιγμή που τον περιμέναμε και έπρεπε να τον εντάξουμε γρήγορα σε αγωνιστικό ρυθμό για την ομάδα. Έπαιξε με τον Άγιαξ μετά από 2 μέρες παρουσία μαζί μας. Είχαμε συνέχεια το φιλικό με την Ανόρθωση, προσπαθήσαμε τέλος πάντων να δώσουμε περισσότερο χρόνο προκειμένου να είναι έτοιμος για τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις που ήταν πάρα πολύ κοντά. Ναι, μπήκε χωρίς ανάσα ο Ροντρίγκο. Ερχόταν από μια συνέχεια της σεζόν, η οποία ήταν εκείνη την περίοδο ενεργή στην Αργεντινή. Οπότε ήταν ουσιαστικά, έκανε δύο σεζόν μαζί. Και σαφώς όταν κάθισε στον πάγκο ήταν και αυτό ένα κομμάτι το οποίο έπρεπε να το διαχειριστούμε σε σχέση με το πώς θα μπορέσουμε να τον έχουμε έτοιμο ανά πάσα στιγμή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, προκειμένου να δημιουργήσουμε κίνητρα, ανεξαρτήτως αυτός ότι είναι ένας 100% επαγγελματίας, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις υποχρεώσεις του και είναι
πιστεύω και από τα καλύτερα παιδιά μέσα στην ομάδα, ναι. Δουλευταράς. Νομίζω τώρα θα ξεκουραστεί αυτό το διάστημα των διακοπών και μόνο από αυτό και στο κομμάτι που μιλούσαμε προηγουμένως, το ψυχοπνευματικό, θα γυρίσει πολύ πιο δυνατός. Πολύ δύσκολη χρονιά και για τον Γλύκο, λόγω του τραυματισμού από πέρυσι. Πώς και δεν κατάφερε φέτος να παίξει, να τον δούμε, να καταλάβουμε ότι είναι στην ομάδα. Ναι, πράγματι, γιατί ήταν πάρα πολύ βάρης ο τραυματισμός του. Εδώ θέλω να πω ότι έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά και από το ιατρικό team και από τους γυμναστές αποκατάστασης. Όταν κάποια στιγμή ξεκινήσαμε, ήταν γύρω στον Οκτώβρη, ξεκινήσαμε βήμα-βήμα προκειμένου να προετοιμάσουμε ακριβώς αυτό, τον Παναγιώτη, ώστε να μπει 100%. Ήταν αρχές του έτους που ένιωσε και αυτός ότι πλέον μπορεί να μπει σε συνθήκες ομάδας, δήλωσε παρόν. Να θυμάστε, ξεκίνησε σιγά σιγά να μπαίνει και σε αποστολές. Ναι. Δυστυχώς υπήρξε κάτι άλλο σε σχέση με κάποια προβλήματα νευρικής φύσεως που τον επηρέασαν στην περιοχή του ισχύου και της λεκάνης. Στο να μην έρθει τόσο κοντά σε αυτό που λέτε, στο να μπορέσει να αγωνιστεί, χωρίς να ξεχνάμε βέβαια ότι ο Αλέξανδρος εκείνη τη στιγμή απέδιδε σε έναν εκπληκτικό βαθμό. Βεβαίως. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα ακολουθεί ένα ειδικό πρόγραμμα ο Παναγιώτης και με το καλό ξεκινώντας θα είναι 100% έτοιμος να ξεκινήσει μαζί μας τη χρονιά. Και πάμε στο Σιαμπάνι τώρα που έγινε μια αναφορά, αλλά νομίζω ότι όταν μιλάμε για ένα ταλέντο τέτοιου επίπεδου, σίγουρα υπάρχει και μια αγωνία στον τρόπο διαχείρισής του. Υπάρχει κάποιο πλάνο? Όχι, και γενικά είναι καλό να παίζει, να παραμείνει, να δοθεί. Αυτό εννοώ. Πώς το κρατάς, ενώ προφανώς έχει τεράστια διάθεση να παίξει και βλέπει ότι δεν έχει πολύ χώρο? Δεν σας κρύβω ότι ο Μάριος αυτή τη χρονιά, γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε μαζί. Δηλαδή όταν ξεκίνησε η σεζόν ήμασταν με τον Μάριο, με τον Νίκο. Απίστευτη προετοιμασία. Συγγνώμη που διακόπτω. Εμείς είχαμε σοκαριστεί στην προετοιμασία με αυτά που έκανε. Με την καλή έννοια, εντάξει. Ναι. Ήμασταν τέλος πάντων εμείς οι δύο με τον Γιώργο Τομούτσα από την ΚΑΠΑ 20. Mm-hmm. Και έπρεπε αυτά τα παιδιά να μπορούν να είναι στην καλύτερη δυνατόν κατάσταση. Και χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί ήταν οι φιλικές υποχρεώσεις, αλλά γνωρίζετε, στον ΠΑΟΚ είτε επίσημο είτε φιλικό παιχνίδι φέρνει καταστάσεις, δημιουργεί προβληματισμούς, δημιουργεί βέβαια και θετικά συναισθήματα όταν είναι εν όψη της έναρξης μια σεζόν. Ναι, ο Μάριος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Δεν σας κρύβω ότι ο Μάριος ασχοληθεί πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, στην ομιλία, στην καθοδήγηση. Μην ξεχνάτε, είναι ένα παιδί, είναι ένα 18χρονο παιδί. Ανεξάρτητα ότι βρίσκεται 3 χρόνια στην πρώτη ομάδα, δεν παραμένει να είναι παιδί. Ο Μάριος έζησε λοιπόν την έλευση ενός τερματοφύλακα που λίγο πολύ περίμενε, από τη στιγμή που ήταν και ο Παναγιώτης τραυματίας. Ήρθε και ο Αλέξανδρος και κάπου εκεί, ναι, ο Μάριος έπρεπε να καταλάβει ότι βρίσκεται σε ένα πολύ σκληρότερο ανταγωνισμό και θα πρέπει να ανταπεξέλθει. Νομίζω όλη τη χρονιά, ανεξαρτήτως ότι έπαιξε... 2 παιχνίδια κυπέλλου, νομίζω, πόσο, 1 ή 2. Έπαιξε, ναι, στα φιλικά παιχνίδια και στο κύπελλο... Και στην ΚΑΠΑ 20 μετά. Ναι. Για πρώτη φορά στην καριέρα του ξεκίνησε ως βασικός, έτσι, στο κύπελλο με τα Τρίκαλα στην Τούμπα. Κατέβηκε να παίξει με την ΚΑΠΑ 20, στην οποία ήταν ένας πολύ όριμος Μάριος, ο οποίος βοήθησε και τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν ο δεύτερος μας τερματοφύλακας για το θεσμό του κυπέλλου. Δεν είναι και λίγο ένα παιδί ανεξάρτητα ότι βρίσκεται στον πάγκο σαν τερματοφύλακας 2 συνεχόμενα χρόνια να σηκώνει το κύπελλο Ελλάδος και παράλληλα και το πρωτάθλημα Ελλάδος με την ΚΑΠΑ 20. Όλα αυτά χτίζουν και στοιχεία στο χαρακτήρα και την προσωπικότητα. Δημιουργούν παραστάσεις. Στοιχεία που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά για τον Μάριο Σιαμπάνι, ο οποίος επιβεβαιώνοντας τις προοπτικές του, θα δούμε τα επόμενα χρόνια να κάθεται κάτω από την εστία του ΠΑΟΚ. Ελπίζω να το ζήσουμε αυτό, πιστεύω σε αυτόν και μένει απλά αυτός με πάρα πολλή δουλειά, με πάρα πολλή υπομονή, έχοντας, όπως σας είπα προηγουμένως, και το παράδειγμα του Αλέξανδρου, να προσπαθήσει να βελτιωθεί σε όλους τους τομείς, σωματικά, ψυχοπνευματικά, και να διεκδικήσει και αυτός το ρόλο του. Πείτε μας λίγο για τη θέση γενικώς του
προπονητές τερματοφυλάκων, ο οποίος κάνει το ειδικό του πρόγραμμα, είναι λίγο πιο μακριά από την υπόλοιπη ομάδα, ίσως σε κάποια διαστήματα. Κάποια στιγμή έρχεται η ώρα της απόφασης ποιος παίζει ή της αλλαγής. Α, για παράδειγμα, φέτος ο ΠΑΟΚ το Δεκέμβριο έπρεπε να πάρει την απόφαση να αλλάξει. Εκεί ο προπονητής τερματοφυλάκων τι ρόλο ακριβώς έχει συνεργασία με τον προπονητή? Είναι θέμα συζήτηση, είναι θέμα πώς γίνεται, πώς είναι η συνεργασία ή πώς πρέπει να είναι? Κοιτάξτε, η συνεργασία καταρχήν ήταν πάρα πολύ καλή, σαφώς δεν γνωριζόμασταν από πριν. Mm-hmm. Γνωριστήκαμε και όπως θυμάστε γνωριστήκαμε λίγο πριν ξεκινήσει. Ουσιαστικά συνεχίζονται σε επίσημες υποχρεώσεις. Δηλαδή δεν περάσαμε μαζί την προετοιμασία να έχουμε περισσότερο χρόνο. Ήμασταν και ξεκινήσαμε υπό καθεστώς πίεσης αυτή τη συνεργασία. Παρ' όλα αυτά, μέσα στη χρονιά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Λουτσέσκο, όπως και με το υπόλοιπο επιτελείο του. Ο ρόλος του προπονητή τερματοφυλάκων, λοιπόν, είναι ακριβώς αυτός. Καταθέτει άποψη από... στη δύσκολη στιγμή, στην κρίσιμη στιγμή. Ξεκάθαρα καταθέτει άποψη, γι' αυτό και είμαστε εκεί. Ο προπονητής τερματοφυλάκων είναι αυτός που βρίσκεται κοντά στον τερματοφύλακα, είναι αυτός που καταλαβαίνει όχι απλά το πώς βρίσκεται σωματικά, αλλά και ψυχοπνευματικά. Mm-hmm. Και σαφώς είναι, εκφράζει την άποψή του, την οποία σέβεται ο προπονητής. Αλλά να ξεκαθαρίσω ότι σαφώς την απόφαση, όπως και για τους υπόλοιπους 10 προθεστές, στο τέλος είναι ξεκάθαρα απόφαση του προπονητή. Για παράδειγμα, λέω κύριε Σιαθέτη, ότι στον αγώνα Ξάνθη ΠΑΟΚ, εκεί δεν άλλαξε ο τερματοφύλακας. Εκεί δεν ξεκίνησε. Και εκεί ξεκίνησαν και πολλά θετικά. Ο Λουτσέσκου θα μπορούσε να αποφασίσει για τους 10 της εντεκάδας, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, όπως πάντα, αλλά για τον 11ο έπρεπε να συνεννοηθεί μαζί σας. Έπρεπε να μιλήσει μαζί σας, ίσως και πολλές ώρες. Είναι αυτή η ιδιαιτερότητα. Λέω ότι υπάρχει ιδιαιτερότητα της θέσης, άρα υπάρχει ιδιαιτερότητα του προπονητή τερματοφυλάκων, mm-hmm. σχετικά με τον τερματοφύλακα, να εκφράσει την άποψή του, να ζητήσει, όπως και αυτό συμβαίνει πάντα, να ζητήσει και τη γνώμη τη δικιά μου προπονητής. Ναι. Και να πάρει την απόφαση. Για το προηγούμενο κομμάτι απλά που με αναφέρατε και θέλω λίγο να το επισημάνω. Ναι. Όσον αφορά τον τερματοφύλακα ο οποίος δουλεύει μόνος του, είναι ακριβώς αυτό το κομμάτι που αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνομαι και εγώ συνολικά στην Ευρώπη, mm-hmm. ότι αρχίζει να αλλάζει. Ναι. Δηλαδή, όπως σας είπα προηγουμένως, σε αυτό το υψηλό επίπεδο είναι πολύ μικρή παρέμβαση σε σχέση με τεχνικά χαρακτηριστικά, με κομμάτι ενδυνάμωσης φυσικής κατάστασης. Πλέον ο προπονητής των φυλάκων πρέπει να παρεβαίνει δημιουργώντας μέσα στο δικό του χρόνο με τους θεματοφυλάκες ρεαλιστικές καταστάσεις παιχνιδιού. Οπότε ουσιαστικά ο προπονητής των φυλάκων προετοιμάζει στην κάθε προπονητική μονάδα τους θεματοφυλάκες mm-hmm. να είναι έτοιμοι σε σχέση με τον προπονητικό στόχο που έχει η ομάδα σε εκείνη την προπόνηση. Ναι. Και στη συνέχεια, σαφώς, ο προπονητής τερματοφυλάκων δεν είναι ένας ξεχωριστός προπονητής ο οποίος κάθεται πίσω από την εστία απλά παρατηρώντας μόνο τον τερματοφυλάκα. Προσπαθεί να συνδέσει, όπως οι υπόλοιποι προπονητές στην ομάδα με τον τερματοφυλάκα, έτσι και εγώ τον τερματοφυλάκα με την ομάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια συνολική δουλειά. Βεβαίως. Γιατί όπως μέσα στο παιχνίδι είναι η συνολική δουλειά όλων των ποδοσφαιριστών μαζί με τον τερματοφυλάκα τους. Πάντως νομίζω ότι κλείνοντας, από όπου και να το δούμε, όπως και να το δούμε, ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένος, πολύ σίγουρος ότι έχει πολύ υψηλού επίπεδου goalkeeper, έτσι. Πρέπει να είναι πολύ σίγουρος και συγκριτικά και συγκρίσεις να κάνουμε, νομίζω πάλι από πάνω βγαίνει. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλη τη σεζόν που περάσαμε μαζί με τα παιδιά. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, είναι σαφώς 100% επαγγελματίες. Αλλά νομίζω δεν μένουμε σε αυτό το επαγγελματικό κομμάτι. Είμαστε και, όπως σας είπα, μια ομάδα, μια μικρή οικογένεια μαζί. Περνάμε πάρα πολλές ώρες μαζί. Δεν σας κρύβω ότι μιλώντας με τα παιδιά τώρα κατά την περίοδο των διακοπών, στην οποία, τέλος πάντων, και εγώ δεν ήθελα να έχω στενή επαφή μαζί τους, ήθελα να χαλαρώσουν. Απλά εντάξει, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, πώς είστε, πώς περνάτε, θα καταλαβαίνετε κι εσείς. Έχετε δική σας ομάδα, η τετράδα, η πεντάδα και στο διαδίκτυο, για να συνεννοήσετε. Έχετε και δική σας ομάδα για να συνεννοήσετε, να έχετε επαφή κάθε μέρα? Ευχαριστούμε πολύ, το Θεσσαλονίκη για να. Ναι, βέβαια, πως έχουμε δική μας ομάδα, το συζητάμε.
Αλλά δεν σας κρύβω ότι δεν ήθελα να ακούσω, ας πούμε, π.χ. ότι coach είναι σαν να κάναμε χθες προπόνηση ή coach άντε πότε θα ξεκινήσουμε να κάνουμε προπόνηση. Δηλαδή, ναι, ήθελα λίγο να απογαλακτιστούμε αυτό το διάστημα. Από τη μία χάρηκα, αλλά από την άλλη ήθελα λίγο να ξεφύγουν. Τους παρακάλεσα λοιπόν να, όσο μπορούν να χαλαρώσουν, να με ξεχάσουν, να μας ξεχάσουν συνολικά στην ομάδα, να περάσουν χρόνο με τους δικούς τους, να χαλαρώσουν το μυαλό τους, γιατί έχετε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, η οποία έχει τις υψηλότερες απαιτήσεις από τις απόσες μπορεί να έχει ο οργανισμός συνολικά στη σύγχρονη ιστορία του. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο και πιστεύω, όπως είπε και ο προπονητής μας, όπως είδατε και στο βίντεο, με κεφαλαία γράμματα τη λέξη δουλειά, θα μπορέσουμε να έρθουμε κοντά στους υψηλούς μας στόχους. Μάλιστα. Κύριε Σκαθέτη, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Καλή ξεκούραση και για εσάς και καλή σεζόν, γιατί πράγματι σε λίγο ξεκινάει. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Και σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι για το λίγο υπόλοιπο και στο κρατές σας. Να είστε καλά. Έγινε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Αυτά από τον κύριο Γιώργο Σκαθέτη, τον προπονητή των τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ, σε μια γενική συζήτηση, αλλά και ειδική για τον Πασχαλάκη, για τον Ρέι, για τον Σιαμπάνη, τον Γλύκο, που αποτελούν αυτή την ομάδα μέσα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. FM γράφεται και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 54526. Με αυτά και με αυτά πήγαμε 1 και 5. Γρήγορα στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο από τώρα για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε στο ποδόσφαιρο αρκετά και για το βόλι βέβαιως. Επιστροφή 17 λεπτά μετά τη 1 εδώ στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Να μην ξεχνάμε και τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ που τελείωσε τη χρονιά. Και η λογική της ΚΑΕ είναι παρόμοια με αυτή της ποδοσφαιρικής ομάδας. Δηλαδή, τι, υπάρχει πολύ επιτυχημένη ομάδα, κορμός, να καταφέρουμε να κρατήσουμε όσο δεν το πιο πολλούς από τον κορμό. Έχει συμβόλαιο ΠΑΟΚ με μερικούς Έλληνες. Σε μια γενική εικόνα θα ήθελε να κρατήσει σχεδόν όλους τους παίκτες για να συνεχίσουν και την επόμενη χρονιά. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Βεβαίως είναι προτεραιότητα ο Μαργαρίτης για πάρα πολλούς λόγους και καθαρά αγωνιστικούς, όχι μόνο γιατί ο Μαργαρίτης είναι χρόνια, είναι ο αρχηγός, είναι, τι να πούμε, ο άνθρωπος τα κάνει όλα, αλλά και για καθαρά αγωνιστικούς λόγους μέσα στην ομάδα. Έλεγα ότι υπάρχει μια ομοιότητα στην μπασκετική ομάδα, ότι θέλουν τον κορμό να κρατήσουν όσο να το περισσότερο κορμό γίνεται, όπως το ποδόσφαιρο. Επειδή πρόσφατα είχα μια κουβέντα. Επειδή το budget δεν θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που ήταν φέτος, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κρατήσεις, κυρίως τον Betaway. Εντάξει, το okay. Βασικό είναι ότι δεν το ξέρουν ακόμα το budget. Υπάρχει αυτή η διαμορφία. Δεν είναι σίγουροι. Ναι. Εκτιμούν ότι δεν θα είναι μεγαλύτερο από το φετινό. Ο Betaway που πέρυσι στους Γάλλους υπέγραψε για 140.000 δολάρια. Ναι, το maximum που μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ είναι 110. Όσα πήρε ο Ντίλαρντ, όσα θα έπαιρνε ο Ντίλαρντ. Σύμφωνα βέβαια, δηλαδή το πλάνο έχει ένα μπάζετ 700 χιλιάρικα. Θα δώσει στους 4 Αμερικάνους. Μάλλον. Ωραία, από ένα εκατοστάρικο. Ο Κουρμπάλη τι θεωρείτε? Ο Κουρμπάλη είναι διπυρωτικός. Ας πούμε ότι θεωρείται Αμερικάνος. Αν δεν ξέρω αν θα μείνει ο Κουρμπάλη, ερωτηματικό. Ωραία, αλλά θα δώσει στους 4 Αμερικάνους, ξέρω εγώ, από ένα εκατοστάρικο. Και δεν έχουν και κανένα ερωτηματικό για την ηλικία του Γκόσε. Όχι, δεν έχουν κανένα, δηλαδή δεν το βλέπουν. Δεν τους, βλέπουν τον αθλητή μες στο γήπεδο. Προχθές λέει έπαιξε 20 λεπτά συνεχόμενα στο τέλος. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι η ηλικία, είναι η παρουσία του και τον θέλουν. Αφού είναι αθλητικός, δεν είναι, είναι επαγγελματίας. Δεν είναι στο μπάσκετ τώρα το 34-35, αυτά δεν έχουν δηλαδή, πραγματικά καμία. Ούτως ή άλλως είναι και το rotation τέτοιο που δίνει τη δυνατότητα για τις ανάσες. Άλλο το αν έπαιξε προχθές 20 λεπτά σε. Πάρε λοιπόν σε ένα μπάτζετ 4 Αμερικάνων στο κατοστάρικο και από εκεί και πέρα ο Μαργαρίτης πως θα μείνει. Ακούγεται ότι ο Προμηθέας του είχε κάνει μια μεγάλη πρόταση, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα του πει ότι είναι διαιτές και τριαιτές και στο τέλος θα μείνει, έτσι πιστεύω. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Δύσκολο να κρατήσει, είναι και του Κόνιαρη το θέμα. Του Κονιάρη τελευταία χρονιά συμβολέου. Ή ανανεώνει ή πωλείται. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση. Εκεί βέβαια αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα για τον buyout. Είναι 4 εκατοστάρια για ομάδες της Ευρώπης. Ναι. Θα πάει 400 χιλιάρικα ο ΠΑΟΚ. Αν φύγει ο Κονιάρης. Το 400 χιλιάρικα σημαίνει αυτομάτως ότι το 700 γίνεται ένα 100.
Βγάζω το συμβόλαιο του Κόνιαρη που είναι κανένα πεντάρικο, όπως είναι τέλος πάντων. Μπορεί και πιο κάτω. Αλλά. Έχει πολύ χρόνο. Έχει. Το μπάσκετ βέβαια έχει αυτή την άνεση. Ξεκινάει υποχρεώσει Οκτώβριο. Υπάρχει αυτή η άνεση. Πάμε και στο βόλεϊ που επίσης θεωρητικά έχει πολύ χρόνο μέχρι να ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις. Η αγορά, επειδή είναι πιο σφιχτή, πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα. Ναι. Δεν περισσεύουν οι παίκτες στο βόλεϊ. Στο μπάσκετ παραπερισσεύουν. Δηλαδή στο μπάσκετ έχει ελπίδα μέσα Αυγούστου να βρει παίκτη που αξιολόγησε αλλιώς την κατάσταση, που τάξει σε λίγο ο μάνατζερ του και είναι value for money. Στο βόλεϊ δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εκεί όπου χθες το βράδυ η ομάδα του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζούριτς, ενός αθλητή πολύ πολύ υψηλού επίπεδου, διεθνής βεβαίως, αρχηγός στην εθνική ομάδα, πάρα πολύ ποιοτικός, στάρ, πάρα πολύ λέγαμε, εντυπωσιακός στάρ θα λέγαμε στο χώρο του. Τεράστια έκπληξη όλων για το ότι ο Τζούριτς επιστρέφει στην Ελλάδα και έτσι και βεβαίως υπογράφει στον ΠΑΟΚ. Σε λίγο θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης, αλλά πριν από αυτό θα έχουμε μια συζήτηση με έναν άνθρωπο που πραγματικά πολλές φορές έτσι χαιρόμαστε να μιλάμε για βόλεϊ και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το μέγεθος Τζούριτς για το ελληνικό βόλεϊ. Για να πάμε και στο ρεπορτάζ, γιατί δεν είναι μόνο ο Τζούριτς, είναι του Φιλίπποφ, αν πράγματι τελειώνει. Είναι οι ανανεώσεις των Ελλήνων. Πώς πήγε φέτος? Στη Ρουμανία ήταν. Ναι, καλό βόλιο έχει η Ρουμανία, αλλά εγώ λοιπόν πώς πήγε. Ξέρουμε. Δεν είμαι σίγουρος. Ο Γιάννης θα μας πει σε λίγο. Λοιπόν, όλα αυτά ενώ πλησιάζουμε στη μία και μισή, αλλά πρέπει λίγο να βιαστούμε. Ανακοινώθηκε και η ανανέωση του Γιάννη Τακουρίδη. Ναι, άλλη μια επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα του ΠΑΟΚ για τον Τακουρίδη. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας μετά από καιρό σε έναν από τους κορυφαίους βεβαίως Έλληνες αθλητές στο βόλι, που η παρουσία του εδώ στον ΠΑΟΚ συνδυάστηκε με την αλλαγή της κατάστασης, με μια νέα ιστορία που γράφτηκε στο ελληνικό βόλι και την κατάξη του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ. Ο Βασίλης Κουρνέτας είναι στη γραμμή. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είσαι καλά, γερός? Μια χαρά, όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Υπάρχει η αίσθηση ότι πάμε για κάτι σπουδαίο στο ελληνικό βόλι με τον ανταγωνισμό που θα προκύψει ή που ήδη προκύπτει για την όψη επόμενης χρονιάς. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί το θετικό, το φετινό, από ό,τι φαίνεται, βέβαια οι ομάδες δεν έχουν διαμορφώσει πλήρως τα ρόστερ τους. Αλλά αυτό που διαφαίνεται είναι ότι πέρα του γνωστού ζευγαριού Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, πλέον άλλα δύο μεγάλα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, δείχνουν ότι ενισχύονται σημαντικά, ότι υπάρχουν οικονομικοί παράγοντες που θέλουν να ανεβάσουν και τα μπάτζετ αλλά και την ποιότητα των ομάδων, και αυτό νομίζω έχουμε πολλά χρόνια να το ζήσουμε. Mm-hmm. Και θυμίζει λίγο τις παλιές εποχές όπου πραγματικά υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός και πολύ καλό θέαμα σε πολλούς αγώνες. Ναι, ναι, βεβαίως. Βοήθησε μας λίγο να αντιληφθούμε το μέγεθος Τζούριτς για το ελληνικό βόλι. Ένας αθλητής που παίζει στο υψηλό επίπεδο για πάρα πολλά χρόνια. Καταρχάς, αν σου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη η επιστροφή του, όταν έμαθες χθες για την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Κοίτα να δεις, αν με ρώταγες πριν 3-4 μήνες, εάν βλέπω πιθανό το σενάριο να παίξει ο Τζούριτς στην Ελλάδα την επόμενη χρονιά, νομίζω δεν θα έδινα πολλές πιθανότητες σε κάτι τέτοιο. Ναι. Νομίζω ότι πραγματικά προκαλεί έκπληξη η επιστροφή του Τζούριτς στο ελληνικό πρωτάθλημα, και αυτό δείχνει βέβαια και το μέγεθος της μεταγραφής αυτής. Νομίζω ότι ο Τζούριτς ηλικιακά βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση. Έχει κάνει για πολλά χρόνια πρωτοαθλητισμό στο κορυφαίο κατ' εμένα επίπεδο στο ιταλικό πρωτάθλημα. Ναι. Έχει κατακτήσει τίτλους και εγχώριους εκεί στην Ιταλία αλλά και ευρωπαϊκούς, και αυτό δείχνει δίπλα σε κορυφαίους αθλητές, και νομίζω ότι το να έρχεται σε μια τόσο
καλή ηλικία ένας τέτοιος αθλητής, σαν Έλληνας κιόλας, δείχνει πραγματικά ότι αυτή η μεταγραφή και έκπληξη προξενεί, αλλά και το γεγονός ότι τελικά το ελληνικό πρωτάθλημα αρχίζει ύστερα από πολλά χρόνια και προσελκύει αθλητές μεγάλου επίπεδου. Και αυτό είναι το πολύ θετικό. Α, είναι και αυτή, ναι, είναι και αυτή. Γεια σας. Χθες το πρωί ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κουμεντάκη. Νιώθεις ότι ο ΠΑΟΚ το βράδυ απάντησε? Δηλαδή υπάρχει και ένα τέτοιο παιχνίδι ουσίας και εντυπώσεων? Τι να δεις, κακά τα ψέματα, οι εντυπώσεις παίζουν το ρόλο τους, ειδικά σε αυτή την περίοδο. Νομίζω η μεταγραφική περίοδος είναι και ουσιαστική σαφώς, γιατί δεν μπορεί να πεις κανείς ότι η μεταγραφή του Κουμεντάκη δεν είναι ουσιαστική. Ναι. Όχι μόνο για την αξία του αθλητή, αλλά και γιατί κακά τα ψέματα τον παίρνεις από τον μεγάλο σου αντίπαλο. Ναι. Ωστόσο και μια κίνηση του Τζούριτς δεν είναι μόνο εντυπώσεων, αλλά είναι και πολύ ουσιαστική. Δεν θα πω στην αντιπαλότητα και στην, κατά κάποιο τρόπο, το ποιος έκλεψε περισσότερο τις εντυπώσεις, γιατί νομίζω ότι δεν είναι αυτό που ενδιαφέρει και τον κόσμο, αλλά και δεν είναι και η ουσία του πράγματος. Mm-hmm. Το σημαντικό νομίζω και για τις δύο κινήσεις, ότι έχουν επιλέξει να στηριχτούν σε Έλληνες αθλητές κορυφαίου επίπεδου, που και οι δύο έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ειδικά του Τζούριτς, οι τίτλοι και οι συμμετοχές στο κορυφαίο πρωτάθλημα νομίζω ότι δεν μπορεί να τις συγκρίνει με κάποιο άλλο Έλληνα αθλητή. Και νομίζω ότι και οι δύο ομάδες κοιτάνε να στελεχώσουν με όσο πιο καλά γίνεται το δυναμικό τους, με κορυφαίους αθλητές. Και αυτό βέβαια είναι για το καλό του αθλήματος. Και το θέαμα προμηνύεται σαφώς πολύ, πολύ δυνατό την επόμενη χρονιά. Βασίλη, πρακτικά για μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ θέλει να πρωταγωνιστήσει, το να έχει Έλληνα διαγώνιο, τι μπορεί να σημαίνει, πώς το βλέπεις? Και αν μπορείς να μας... Όχι, πες μας πρώτα αυτό. Κοίτα να δεις, η θέση του διαγωνίου ξέρουμε τα τελευταία χρόνια κιόλας αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για μια ομάδα. Πόσο μάλλον το να την καλύπτει ένας Έλληνας αθλητής κορυφαίου επίπεδου όπως είναι ο Τζούριτς. Σου αποδεσμεύει θέσεις ξένων για τις θέσεις, για άλλες κομβικές θέσεις όπως είναι η ακραία και ο Πασαδόρος, και νομίζω έχει μεγαλύτερη ελευθερία. Συν το γεγονός ότι σε μια πολύ κέρια θέση έρχεται ένας αθλητής ο οποίος είναι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας, και σίγουρα το να επιστρέφει ένας αθλητής από το κορυφαίο επίπεδο που είναι είτε το Ιταλικό, είτε της Ρωσίας, είτε της Τουρκίας, γιατί κακά τα ψέματα υπολοιπόμαστε από αυτά τα πρωταθλήματα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ένας αθλητής όταν επιστρέφει θέλει να αποδείξει πράγματα. Νομίζω ότι η θέση του Τζούριτς, μπορεί ο ΠΑΟΚ να, χτες να κατάφερε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, αλλά νομίζω ότι η θέση του Τζούριτς σε αυτό το επίπεδο είναι στο εξωτερικό. Μπορεί να φαίνεται λιγάκι, να σας φαίνεται... Καταλαβαίνουμε, ναι, καταλαβαίνουμε. Αλλά νομίζω ότι το επίπεδο του Δημήτρη, μακάρι το ελληνικό πρωτάθλημα να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που παίκτες σαν τον Τζούριτς να έρχονται πιο εύκολα και να νιώθουν ότι έρχονται, ότι πάνε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο πληρεί τις φιλοδοξίες τους. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό πρωτάθλημα δεν πληρεί τις φιλοδοξίες των μεγάλων αθλητών. Μακάρι να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και να έρχονται πιο εύκολα. Απλώς όταν γίνεται η αρχή και όλα αυτά διαδίδονται από στόμα σε στόμα, ο ένας φέρνει τον άλλον. Έτσι ακριβώς, όπως και γίνει και στο παρελθόν. Ναι. Παλιά μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει τρεις Ολυμπιονίκες παγκόσμιοι πρωταθλητές και έχουν κάνει ακόμα πιο εύκολο για τους επόμενους ναι. το να έρθουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και να συζητήσουν μια πρόταση από την Ελλάδα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με αφορμή την έλευση παικτών όπως ο Τζούριτς ή όπως ο Αγκάμες ενδεχομένως στο παρελθόν έχουν έρθει στον Ολυμπιακό και σε άλλες ομάδες. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να γίνει πιο εύκολο το έργο και των παραγόντων να προσελκύσουν αθλητές υψηλού επίπεδου, γιατί νομίζω ότι το χρειάζεται το ελληνικό κόσμο. Που φαίνεται να έχουν διάθεση να βάλουν λεφτά, αρκετά λεφτά από ό,τι φαίνεται. Πες μας λίγο... Αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικό, δεν είναι μόνο ναι, το οικονομικό. Ναι. Με ονόματα, συγκριτικά, τι σημαίνει το, δηλαδή ο Τζούριτς
πρακτικά είναι στο επίπεδο του Γκόμες, τον οποίο είχες εσύ συμπαίχτη, στο επίπεδο του Σεπέδα, το επίπεδο του Αγκάμες, όπως είπες, είναι τέτοιο μέγεθος στο βόλι για τα ελληνικά δεδομένα ή ακόμα μεγαλύτερο? Κοίτα, νομίζω ότι καταρχήν είναι διαφορετικοί αθλητές ο καθένας. Ο Τζούριτς βέβαια έχει ένα πλεονέκτημα και λόγω της ηλικίας του και λόγω της πλούσιας του διαδρομής, έτσι. Δεν νομίζω ότι πολλοί αθλητές έχουν πάει σε ομάδες όπως η Τρέντο και έχει κατακτήσει τίτλους μέσα στην Ιταλία ως βασικός αθλητής και διαγώνιος, και σαν κεντρικός βέβαια στο παρελθόν. Αυτοί είναι ελάχιστοι αθλητές και είναι ελάχιστοι αθλητές που έχουν περάσει στην Ελλάδα με τόσο, μεγάλες περγαμηνές. Δεν θέλω να βάλω σε συγκρίσεις, γιατί είναι όλοι αυτοί οι αθλητές που ανέφερες είναι κορυφαίοι αθλητές. Το βιογραφικό πολύ πάντα μπορεί να συγκριθεί. Το βιογραφικό είναι αντικειμενικό στοιχείο. Πάντα μπορεί. Και αυτό που λες είναι σωστό. Και η ηλικία. Και η ηλικία παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν σου έρχεται ένας αθλητής στα 35, στα 36. Έρχεται ένας αθλητής σε πολύ καλή ηλικία, μετά από παρουσία σε πολύ μεγάλα πρωταθλήματα. Και για μένα ο Γκόμες υπήρξε ένα πολύ μεγάλος αθλητής, δεν το συζητάω, και φοβερός συμπαίκτης. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και από την παρουσία του, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, όπου και εκεί βοήθησε πάρα πολύ για την κατάκτηση των στόχων, αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Αλλά η διαφορά είναι ότι ο Τζούριτς αυτή τη στιγμή έρχεται σε μια πολύ καλή ηλικία και ενδεχομένως το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε την προηγούμενη χρονιά είναι ένα... ίσως ήταν και ο λόγος που κοίταξε και την ελληνική αγορά, έτσι, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, ίσως αν ο Τζούριτς είχε μια γεμάτη χρονιά την προηγούμενη σεζόν, ίσως να μην κοίταγε το ίδιο εύκολα την πρόταση του ΠΑΟ. Είμαστε σίγουροι σε αυτό. Βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι χρονιά με χρονιά είναι διαφορετική και κάπως έτσι εκμεταλλεύεσαι κάποιες ευκαιρίες στην αγορά και φέρνεις κάποιους παίκτες που ενδεχομένως να ήταν δύσκολο να τους φέρεις υπό άλλες συνθήκες. Η ουσία είναι ότι έχουμε ακόμα Ιούνιο και από αυτές τις κινήσεις που γίνονται πραγματικά δημιουργείται ανυπομονησία για το επόμενο πρωτάθλημα και αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Μεσημέρι. Ο Βασίλης Κουρνέτας, από τους μεγαλύτερους πασάδορους στην ιστορία βεβαίως του ελληνικού βόλεϊ. Αν μεγαλύτερος. Mm-hmm. Για τον Τζούριτς, και πράγματι αυτό πρέπει να αντιληφθούμε, είναι η ηλικία, είναι γεννημένος το 89, και το βιογραφικό. Αυτά δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Έτσι, τα πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους κορυφαίους διαγωνίσεις που έχουμε δει και στον ΠΑΟΚ και στο ελληνικό βόλεϊ. Για το ρεπορτάζ. Για ότι πράγματι πέρυσι έχασε ένα διάστημα στη σεζόν ο Τζούριτς. Για όλες τις υπόλοιπες κινήσεις που είναι πολλές στο χώρο του βόλεϊ και μπλέκεται και ο ΠΑΟΚ βεβαίως, σε λίγο με τον Γιάννη τον Παρασκευαίδη για να μας φωτίσει. Πριν μπούμε στο φλέγον θέμα, γράφει ο φίλος ο 203 που δεν ξέρω ποιος του το είπε. Ρε αδερφέ, ο Σαββίδης δίνει 400 στην Πάολα. Δεν γίνεται, λες, συγκινείται να δώσει 400 παραπάνω στο μπάσκετ. Δεν έδωσε 400 στην Πάολα, παιδιά. Μην λέτε βλακίες. Πάμε στην Πάολα του Κυρκής. Και ενώ σε φήμη εννοείται, όχι σε σεξουαλικότητα. Ο Γιάννης Παρασκευαίδης είναι μαζί μας και θα μας εξηγήσει τι σημαίνει Τζούριτς. Καλώς σας μεσημέρι. Τι αυτό μας το εξήγησε ο Κουρνέτας. Τι ναι, καλύτερα. Στο Κυρκής μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Για λέγε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ασχολήσει και τόσο με το βόλεϊ για να πεις πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην Ελλάδα και ικανή μάλιστα να αλλάξει και πάλι τις ισορροπίες. Σερβίς φαρμάκι, δολοφονικό καρφί, λόγω και του ύψους του, καθώς βλέπει τον κόσμο από τα 2-11 και εντυπωσιακό μπλοκ, γιατί πρέπει να το θυμίζουμε και αυτό ξεκίνησε όντας κεντρικός τα προηγούμενα χρόνια και μετά έγινε διαγώνιος ο Τζούριτς. Μόλις 29 ετών, ένας παίχτη που ολόκληρη τρεντίνο έχοντας ακραίους τους Καζίτσκι και Χουντορένα, οι οποίοι είναι ιερά τέρατα και οι δύο, τον είχε αποκτήσει ως βασικό διαγώνιο και λέει πάρα πολλά. Ένας παίχτης που πήγε στην Τουρκία και στη Χάλκμπαν και πήρε double. Ένας παίχτης που στην Κορέα κατάφερε να πάρει γερμανικό συμβόλαιο. Και τα τελευταία δύο χρόνια ήταν στην Βερόνα. Την πρώτη χρονιά ήταν ο ηγέτης και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Τη δεύτερη όμως λόγω του τραυματισμού έμεινε εκτός. Δεν νομίζω να υπάρξει και να καταφέρει άλλη ομάδα να κάνει μεγαλύτερη μεταγραφή φέτος το καλοκαίρι για την νέα σεζόν.
ο ΠΑΟΚ με προσωπικές κινήσεις του κυρίου Κατσαρή και του κυρίου Τσαλόπουλου, γιατί αυτοί οι δύο κάναν τη μεταγραφή χωρίς καμία βοήθεια, κατάφεραν να φέρουν το μεγαλύτερο brand name στο βόλεϊ στην Ελλάδα. Και εννοείται ότι από εδώ και πέρα συνεχίζεται και ο υπόλοιπος σχεδιασμός της ομάδας, γιατί δεν σταματάει μόνο στον Τζούριτς. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι μια μεταγραφή διαγώνιου, Έλληνα διαγώνιου, πως ανοίγει και τα χέρια για τις υπόλοιπες θέσεις. Γιατί υπάρχει και το θέμα των ξένων, που και εκεί έχει μεγάλη συζήτηση ακόμα. Προσωπικά βλέπω να πέφτουν στους τρεις οι ξένοι φέτος. Αλλά θα το δούμε αυτό στην επόμενη. Να πέφτουν οι ξένοι στους τρεις στον ΠΑΟΚ ή γενικά? Στο πρωτάθλημα. Α, ναι. Εγώ αυτό βλέπω. Αν συμβεί αυτό που λες, τότε είναι τεράστια κίνηση του Τζούριτς εκτός όλων των άλλων. Φυσικά. Γιατί λύνονται τα χέρια και τέσσερι να είναι και πέντε να είναι, οκ, okay, αλλά ειδικά στους τρεις, γιατί εκεί το βλέπω το σενάριο λίγο με αυτά που βλέπω και από τις κινήσεις του Ολυμπιακού, γιατί να μην κρυβόμαστε, ό,τι θέλει ο Ολυμπιακός κάνει με τον Ταρνατόρο που είναι αντιπρόεδρος του ΤΑΠ Ολυμπιακός στη διοίκηση της ΣΑΠ. Αφού φάγατε τον Αχιλέα μου, α, όχι, δεν είναι μαυρομάτης εκεί. Όχι, όχι. Εντάξει, για τον τραυματισμό και τον Τζούριτς τώρα που σημειώσατε κιόλας. Αυτοί βέβαια που λένε ότι δεν θα επιστρέψει και δεν θα είναι στην κατάσταση που πρέπει να είναι, μάλλον δεν ξέρουν καλά τον Τζούριτς. Είπα και πριν ότι στην Βερόνα την πρώτη χρονιά ήταν ηγέτης και πρώτος χώρος της ομάδας, τη δεύτερη είχε τους τραυματισμούς. Δεν είναι ένας τραυματισμός ο οποίος μπορεί να ανησυχήσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. 29 χρονών είναι ο Τζούριτς. Εδώ ο Γιορτάνοφ με πρόβλημα στον ώμο και πιο σοβαρό, δηλαδή γύρισε ακόμα πιο δυνατός και δείχνει ποιος είναι. Δεν είναι καν το πρόβλημα στο χέρι, είναι στο πόδι. Θα διαβάσω λίγο μια δήλωση του Τζούριτς που είχε κάνει. Τι έπαθε βασικά, μπορούν να μας πεις, Γιάννη? Αυτός είχε ένα μικρό τραυματισμό στο πόδι στην αρχή. Mm-hmm. Είχε μια αμυχή. Mm-hmm. Και στην αμυχή και το καλοκαίρι, δηλαδή το προηγούμενο που μας πέρασε, μολύθηκε από ένα κουνούπι. Τι εννοείς? Μολύθηκε από ένα κουνούπι. Αυτό δεν σημαίνει. Τον τζίπησε το κουνούπι. Είχε μια αμυχή στο πόδι. Ναι. Και μολύνθηκε από ένα κουνούπι. Το τσίπησε το κουνούπι στην πληγή. Και αυτό δεν γίνεται ούτε μία στο εκατομμύριο. Έτυχε σε αυτόνα. Αυτό του κόστισε και έμεινε εκτός προπονήσεων για 1,5 μήνα. Mm. Και με αποτέλεσμα το βαρύ κορμί που έχει, το δεν έκανε προπονήσεις για 1,5 μήνα, το έφεραν συνεχόμενους τραυματισμούς με αποτέλεσμα να πάρει θυλάσεις. Και έτσι δεν έβγαλε τη χρονιά πέρσι στην Βερόνα. Το τελευταίο διάστημα. Κατάλαβες τι έγινε τώρα. Γιάννη, κάτσε λίγο. Δεν φταίσαι εσύ γι' αυτό, εγώ δυσκολεύομαι να το καταλάβω. Αν το κουνούπι δημιούργησε θλάση. Ούτε με μπόλωνε και δόνε δεν γινόταν αυτό. Άλλο λέω, ότι είχε μια αμυχή το καλοκαίρι. Στην αμυχή, εκεί μολύνθηκε από ένα κουνούπι. Αυτό ήταν η ουσία για να φέρει τα επόμενα προβλήματα που τον έκαναν να μην παίξει όλη τη χρονιά. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Τζούριτς που λέει το Μάρτιο, 30 Μαρτίου, να μην ξανάρθει η φετινή χρονιά. Μου συνέβησαν απίστευτα πράγματα. Είχα μια αμυχή το καλοκαίρι από τραυματισμό και μολύθηκα από ένα κουνούπι. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν συμβαίνουν αυτά, αλλά έτυχε σε μένα. Αυτό μου κόστισε αποχή από τις προπονήσεις για 1,5 μήνα και όταν δεν κάνεις προετοιμασία, ενός κακού μοίρα έπονται. Συνεργείς τραυματισμοί δεν με άφησαν να παίξω. Και το γεγονός ότι για 1,5 μήνα δεν έκανε προετοιμασία, δεν έπαιζε λόγω αυτού του προβλήματος, τον έβγαλε στη συνέχεια τραυματισμούς με αποκορύφωμα τη θλάση που έπαθε στο τετρακέφαλο. Γι' αυτό το λόγο, πριν από μερικούς μήνες είχε βρεθεί στην Αθήνα και έκανε ειδικές φυσιοθεραπείες στον κύριο Δημήτρη Καραθανάση και το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 20-25 μέρες ατομικές προπονήσεις, ούτως ώστε στις 10, 12, 13 Αυγούστου που θα ξεκινήσει η προετοιμασία να είναι στο επιθυμητό επίπεδο. Έχει κάτι αντικουνουπικά ο Κορέας πολύ δυνατά. Τα είχα βάλει σε ένα γάμο που είχες μείνει και δεν πλησίασε κανένα. Και κανόνες την πορεία σου, να ψεκάσουμε λίγο το παιδί μας. Μην γίνει καμιά κέντα πάλι και τρέχουμε. Ωραία. Αλλά να την πάθεις από κουνούπι, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Σκέψου να είσαι ο πρόεδρος της Βερόνα και να σου παθαίνει ο Τζούριτς αυτό το πράγμα. Έπεσε και το ποδόσφαιρο. Δεν τη βρίσκα στο ποδόσφαιρο. Η Βερόνα. Καλά σώθηκε η Κιέβο. Πάντως αυτό που λέει ο Τζούριτς στο περιβάλλον του, επειδή από χθες το βράδυ υπάρχει μια προσπάθεια από πλευράς ρεπόρτερ του Ολυμπιακού να μειωθεί λίγο επικοινωνιακά αυτή με τα μεταναστευτικά. Πώς ρεπόρτερ, ο Λεμονίδης δεν υπάρχει κανένα. Έχουν άλλο ρεπόρτερ βόλεϊ Ολυμπιακός. Ο Λεμονίδης δεν είναι. Κάτι ούζα ακόμα υπάρχουν. Ναι, που είναι του Λεμονίδη. Ναι, ναι. Ωραία, εντάξει, οκ.
Ναι. Εντάξει, έχει ενημερωθεί και για τα κείμενα και αυτό που απαντάει ο Τζούριτς είναι ότι θα δείτε μέσα στη χρονιά ποιος είναι ο Τζούριτς και άμα ξέχασε ή δεν ξέχασε το βόλι. Ωραία. Να του βάζουν πίεση στον Τζούριτς. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ο Τζούριτς μέσω του ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να ξαναβρεθεί στα μεγάλα σαλόνια της Ευρώπης. Αυτό με το Champions League τι έγινε, εξήγησέ μου λίγο, δεν το κατάλαβα. Εντάξει, στο Champions League για να παίξεις πρώτα είναι το οικονομικό που πληρώνεις 15-20 χιλιάρικα πόσο είναι για τη συμμετοχή στο Champions League. Ναι. Πρώτα είναι αυτό και μετά είναι το να βρεις ένα γήπεδο το οποίο να έχει 3.000 θέσεις χωρητικότητα. Ναι. Ο Ολυμπιακός επιλέγει κάθε χρόνο, το είχαμε πει και πρόσφατα στις εκπομπές, ότι σαν ερασιτέχνης επιλέγει να πηγαίνει σε όλα τα τμήματα, σε όλα τα τμήματα, στις υποδιώστερες διοργανώσεις, ούτως ώστε να κατακτάει ένα τίτλο και να λέει πήρα ευρωπαϊκό στο βόλιο, πήρα ευρωπαϊκό στο πόλο. Το είχαμε πει και πριν 2-3 μήνες ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε τελικό στην τρίτη διοργάνωση του βόλιο φέτος, το Challenge Cup, δηλαδή το Intertoto του ποδοσφαίρου του παλιό. Για να καταλαβαίνει και ο καθένας. Και φέτος συνεχίζει την ίδια πρακτική. Δεν δηλώνει συμμετοχή στο Champions League, δεν μπορεί να πάει στην τρίτη χειρότερη γιατί θα γίνει εντελώς ρεζίλιο όταν έχει κερδίσει έξοδο στο Champions League και παίζει επικοινωνιακά ότι ο λόγος ήταν το γήπεδο και δεν μπόρεσε να βρει γήπεδο. Μα έχει το σεφ. Ναι. Και οι ημερομηνίες είναι σε 3 μήνες από τώρα, 4. Δηλαδή που μπορείς να δώσεις το γήπεδο, να το πω έτσι. Άρα καθαρά για λόγους οικονομικούς ο Ολυμπιακός δεν δήλωσε συμμετοχή στο Champions League. Για τον ΠΑΟΚ τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο Champions League. Δεν ξέρει βέβαια ακόμα αν θα είναι στους ομίλους. Που θα πρέπει να περιμένει ένα 15ήμερο να πάρει την τιμιγορία της ΕΒ. Γιατί η ΕΒ θα ανακοινώσει αν θα περάσει απευθείας στους ομίλους και τα κριτήρια φέτος είναι λίγο περίεργα. Έχουν να κάνουν και με το οικονομικό μπάτζετ της ομάδας, έχει να κάνει και με τι έχεις κάνει τα προηγούμενα χρόνια, έχει να κάνει και με την προσέλευση του κόσμου στα γήπεδα. Οπότε είναι λίγο ανοιχτό το αν θα είναι ο ΠΑΟΚ στους ομίλους. Ότι θα είναι στο Champions League θα είναι, γιατί με το που ο Ολυμπιακός απέσυρε τη συμμετοχή του, ο ΠΑΟΚ μετά από 5 λεπτά έστειλε έτοιμα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία που ενημέρωσε ότι θέλει να πάρει κανονικά τη θέση του Ολυμπιακού. Ωραία. Και αυτός ήταν και ένας έξτρα λόγος για τον Τζούριτς να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Άρα γράφεις κείμενο σε λίγο ότι ο Ολυμπιακός έστειλε τον Τζούριτς στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έφερε τον Τζούριτς γιατί... Ο ΠΑΟΚ δεν έφερε τον Τζούριτς, αλλά επειδή αυτοί ήταν λίγοι και φοβούνται να παίξουν το Champions League, ήρθε ο Τζούριτς σε εμάς, αυτό λέμε. Ναι, απλά και ο Τζούριτς λέει στο περιβάλλον ότι έχει πάθει πλάκα με το pressing που έχει δεχτεί το τελευταίο 20ήμερο από τον ΠΑΟΚ. Ότι από παντού, από όπου μπορεί ο ΠΑΟΚ να βάλει λόγια στο περιβάλλον του για να πάρει το OK, το έκανε. Και αυτό δεν πέρασε παρατηρητό από τον παίχτη. Τώρα όσον αφορά τον Φιλίπποφ που λέγατε προηγουμένως. Ναι, είναι σίγουρος. Απομένουν κάτι μια λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια είναι να μπορέσει να κυρώσει το προσύμφωνο που είχε με τους Γάλλους. Εγώ αυτό γνωρίζω. Πώς πήγε πέρσι? Τώρα εδώ θα με κυνηγάτε, αλλά κοιτάξτε λίγο τώρα. Τον Τζίμπι σας φύγα, τι. Αυτός ήταν στην Καλάτη. Ναι. Ξεκίνησε σαν δεύτερος. Σταδιακά όμως έφτασε να γίνει ο πρώτος. Αλλά η Καλάτη έχει ένα περίεργο πρόεδρο, ο οποίος τουλάχιστον με αυτά που διάβαζα και στο ευρωπαϊκό, έτσι, στα ευρωπαϊκά site που ασχολούνται με το βόλεϊ, είναι ένας πρόεδρος ο οποίος του αρέσει να παίρνει τηλέφωνο εν ώρα αγώνα και να κάνει αλλαγές. Όλοι θέλουν να παίρνουν τηλέφωνο εν ώρα αγώνα, δεν μας το σηκώνουν όμως. Αυτός όμως το κάνει. Ναι. Ρουμάνος αυτό, πρόεδρος το κάνει αυτό, για λέγε, ναι. Ναι, και ενώ ξεκίνησε, και όχι μόνο με τον Φιλίπποφ, γενικά με παίχτες στην ομάδα το κάνει. Οπότε ο Φιλίπποφ ξεκίνησε σαν δεύτερος, έγινε πρώτος, ξαναγύρισε δεύτερος για μη αγωνιστικούς λόγους και το σκηνικό που αποδεικνύει ότι πήγε καλά πέρσι στην Καλάτη και δίνει απάντηση σε αυτούς που αφισβητούν και αυτή τη μεταγραφή είναι το γεγονός πως ο Φιλίπποφ αναδείχθηκε δεύτερος καλύτερος πασαδόρος στο ρουμάνικο πρωτάθλημα. Το ξακουστό ρουμάνικο πρωτάθλημα δεν είναι αδύναμο. Έχει μεγάλα μπάτζετ. Όταν η ομάδα του Στάνκου, ξέχασα και το όνομά της, που πήρε το πρωτάθλημα με 2 εκατομμύρια μπάτζετ, τι άλλο να πούμε. Τόσο θα το φτάσει ο Τσαλόπουλος, να ξέρεις. Δεν μας έχει τίποτα. Κοίταξε, τώρα το θέμα είναι ότι δίπλα στο Τζούριτς πρέπει να κάνεις και μια στελέχωση ανάλογη. Χειμένες θα κλείσει. Άμα δώσει το και η Ομοσπονδία της Κούβας. Α, μάλιστα. Αυτό είναι το τυπικό που μένει από εκεί.
Βέβαια δεν ξέρω αν ο Πάοκ έχει βρει κάποια άλλη περίπτωση που να θεωρεί πιο καλύτερη και να πάει σε κάποια άλλη επιλογή. Το θέμα είναι ότι σίγουρα πρέπει να πάει σε ένα πολύ δυνατό ακραίο. Και μην ξεχνάμε ότι ο Σαφράνοβιτς περιμένει και το τηλέφωνο του Πάοκ. Δεν υπάρχει διαζύγιο με τον Σαφράνοβιτς. Είναι σε stand-by. Ωραία. Οπότε αν είναι ο ένας ο Σαφράνοβιτς, να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος. Ανακοινώθηκε και ο Τακουρίδης, ναι. Του Γιάννη του Τακουρίδη, εντάξει, τυπικό ήταν το θέμα, έχει κλείσει εδώ και μερικές ημέρες και ο Τακουρίδης. Δεν ήθελε να φύγει κιόλας από τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό το λόγο δεν πήγε ποτέ στη διαδικασία να συζητήσει με άλλες ομάδες που του χτύπησαν την πόρτα. Και βέβαια περιμένουμε και τις ανακοινώσεις και για τον Χάρη τον Σακόγλου και για τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη. Προσωπικά θεωρώ ότι θέμα χρόνου είναι να ανανεωθεί και ο Θάνος ο Τερζής. Ωραία. Ο οποίος είχε για μένα και αυτός έναν κομβικό ρόλο στη μεταγραφή του Τζούριτς. Στο ψιστήρι. Στο ψιστήρι, ναι. Αυτά είναι. Ο Τζούριτς ο οποίος πρόσφατα παντρεύτηκε και στην Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετό καιρό εδώ στην Αθήνα βάζει την ακρίβεια. Μίλησε με πάρα πολύ κόσμο. Και αναμένουμε να το δούμε και από κοντά. Ωραία, Γιάννη, σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε κάτι νεότερο από το χώρο του ποδοσφαίρου και αφορά τον Πούκι, τον Φιλανδό, με τον οποίο ΠΑΟΚ ασχολείται, με τα γραφικά, η Ελένη Ιμπούρη θα μας ενημερώσει για το τι βγαίνει και από την πλευρά του παίχτη. Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μιλήσαμε μαζί του, τι έγινε? Έχει δοθεί μια αίσθηση ότι ο Πούκι πακετάρει τα πράγματά του, γι' αυτό ένιωσε ο ατζέντης την ανάγκη να βγει να μιλήσει και να ξεκαθαρίσει. Εννοείται πάντα στους Φιλανδούς, έτσι είναι δηλώσεις. Ο ΤΕΕ μου! Μην αρχίσουμε πάλι. Ταύρο, ΤΕΕ μου, ναι. Ο ΤΕΕ μου. Ο ΤΕΕ μου, πώς λέγεται, ΤΕΕ μου. Τουρούνου. Οχ. Και άλλη γενική αφωνητικά, λοιπόν, είναι εκεί, πιτζάμα πάρτι. Μιλάει για τα όσα κυκλοφόρησαν στα ελληνικά μίντια και κατά κάποιο τρόπο αφήνει και τα καρφιά του, γιατί λέει και πέρσι τα ελληνικά το προηγούμενο καλοκαίρι με τα γραφή του Πούκη στον Παναθηναϊκό θεωρούνταν σίγουροι, σχεδόν κλεισμένοι από τους Έλληνες, αλλά καμιά φορά η πραγματικότητα δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζεται. Δεν είναι αλήθεια πως είμαστε καθοδόν για τη Θεσσαλονίκη. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και διαπραγματευόμαστε και με τους άλλους συλλόγους. Και επιμένει ο συντάκτης του κειμένου ρωτώντας τον μήπως πακετάρει τα πράγματά του και λέει δεν ξέρω αν ετοιμάζει τις βαλίτσες του, αλλά τουλάχιστον σήμερα ξέρω ότι δεν θα πάει η Θεσσαλονίκη. Η κατάσταση είναι εντελώς ανοιχτή και δεν μπορώ να αποκλείσω την συμμετοχή, την ενεργοποίηση ακόμη περισσότερο ενδεχομένως του ΠΑΟΚ. Όλα εκκρεμούν, όλα είναι ανοιχτά. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας καλός και ευρωπαϊκός σύλλογος, παίζει ένα καλό ποδόσφαιρο, αλλά είναι απαραίτητο και για μας να βρούμε τα εχέγγυα που θέλουμε. Στο δημοσίευμα βεβαίως γίνεται λόγος και για το ενδιαφέρον άλλων ομάδων και από Τουρκία και από Γερμανία, από την Φορτούνα Ντίσελντορφ που φαίνεται ότι έχει έρθει σε επαφή μαζί του, με τον ατζέντη του βεβαίως να ανοίγει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Υπάρχει ενδιαφέρον από όλη την Ευρώπη και από την Αγγλία επίσης. Όλα είναι στη μέση, δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Μέσα στο κείμενο γίνεται λόγος και για την οικονομική ευχέρεια που έχει ο ΠΑΟΚ σαν σύλλογος, γιατί όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά είναι μια ομάδα η οποία πληρώνει τα συμβόλαια στην ώρα της και δεν υπάρχουν προβλήματα οικονομικά για τους παίκτες. Με τον ατζέντη να λέει αυτή τη στιγμή είμαστε στα τηλέφωνα, μιλάμε με όλους παντού, αν αλλάξει κάτι στην συμφωνία θα ενημερωθείτε. Κοινώς όλα ανοιχτά από τον Τέμου Τούρουνεν, τον εκπρόσωπο του Πούκη. Καλά το πάει. Καλά το πάει. Ναι. Τι έκανε. Κάστε μαλλός. Ελένη, σε ευχαριστούμε. Ναι, είστε καλά. Αυτά και ποδοσφαιρικά και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ. Παντού γεμάτο. Πάω. Οργασμός. Μια πότε θα φύγουμε Ολλανδία, να ρεμίσει το κεφάλι μας. Είδες ξενοδοχείο που σου κλείσα, βλέπεις. Βλέπεις τις πέστροφες πως πετάνε. Να βλέπεις αυτά. Δεν περνάνε μέρες να έχει ο ΠΑΟΚ παιχνίδι, ρε φίλε. Αυτό είναι το θέμα. Πάμε και τώρα να βρούμε μπαλίτσα, λίγο να μυρίσουμε χορτάρι, λίγο να βρέξει και να φάμε 100 κιλά βροχή στη μέση του πουθενά. Αυτά τα ωραία που συμβαίνουν. Πάμε να ξεσκάσουμε λίγο. Ξαναδείς Μπίσεσβαρ. Τον Μπίσεσβαρ. Τη θεότητα Μάτος. Αυτή.
Μάτου, άντρε. Να δεις τον Μαωρίτσο που τον ξεφωνίζουν εδώ, το γράφουν περπατήτσιο, δεν ξέρω αυτό πώς έχει διαδοθεί. Θα κυνηγηθεί αυτός που το κάνει, φίλε, γιατί είναι που λέει. Μα το γράφουν φίλαθλοι πλέον, δεν ξέρω τι γίνεται. Το διαδίδει ο ίδιος, αυτός που μας το πει. Καλά. Είχε κακία για παίχτες του ΠΑΟΚ, δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό. Θα κυνηγηθείς στο θάνατο. Λοιπόν, αυτά πανελληνίως τι άλλο έχει συμβεί, τίποτα, καμιά μεταγραφή, τίποτα άλλο. Έκανε μια μεταγραφή, ένα με 4 γκολ Ολυμπιακός σεντερφόρ στις Λεγανές. Α, ναι. Πήρε ένα σεντερφόρ από τον Λεβαδιακό της Ισπανίας. Η ΑΕΚ τίποτα έτσι. Η ΑΕΚ πουλάει το Βράνιες. Κάτω από 4 εκατομμύρια δεν τον δίνει ο Μίστερ Σκράτς. Ναι. Λέει. Νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς είναι, δεν έχει ακόμα. Από ό,τι φαίνεται για όλες τις ομάδες. Αυτά από εμάς. Με πάω 20, θα τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12, εδώ στο Λίμπερο.